πώς να ζεις με τη διαφορά και πράγματι να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις από τη διαφορά. Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που διενεργήσαμε να καταλήξουμε στον αποτελεσματικότερο τρόπο συμπερίληψης των παιδιών και νέων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία. Η ανάλυση της βιβλιογραφίας υποδηλώνει ότι τα σχολεία πρέπει να κατανοήσουν με σαφήνεια τι σημαίνει συνεκπαίδευση, να εφαρμόσουν πρακτικές διδασκαλίας στην τάξη που να περιλαμβάνουν την εξάλειψη των φραγμών στη συμμετοχή των μαθητών και τη μάθηση, να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν πιο συνεκτικές πρακτικές, να προσφέρουν πρόσθετη στήριξη σε μεμονωμένους μαθητές και τέλος να αναπτύξουν οργανωτική κουλτούρα που να αντιμετωπίζει θετικά την ποικιλομορφία των μαθητών. Λόγοι για τους οποίους πρέπει να συμπεριλάβουμε τα παιδιά με αναπηρίες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Πρώτον, προσφέρουν ποικιλομορφία στη γενική τάξη. Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πράγματι προσφέρει ποικιλομορφία στη γενική τάξη γιατί εμπλουτίζει τη σχολική ζωή. Η βιοποικιλότητα, για παράδειγμα, προσθέτει νέα φάρμακα, η πολιτισμική ποικιλομορφία παρέχει νέες ιδέες και νέες δυνατότητες που καθιστούν την τάξη πιο ενδιαφέρουσα. Πράγματι, πόσο βαρετό θα ήταν αν όλοι οι μαθητές κοιτούσαν και ενεργούσαν το ίδιο στο σχολείο. Δεύτερον, ευκαιρία για τους υπόλοιπους μαθητές. Η ύπαρξη μαθητών με αναπηρίες μέσα στην τάξη της γενικής παιδείας αποτελεί ευκαιρία για τους υπόλοιπους μαθητές. Για να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική τάξη συμπερίληψης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που να παρέχει διάφορους τρόπους με τους οποίους εκπροσωπείται, εμπλέκεται και αξιολογείται το μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτή η διαδικασία ωφελεί όμως όλους τους μαθητές, όχι μόνο εκείνους με αναπηρίες, αφού η έρευνα αποκαλύπτει ότι όλα τα παιδιά έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Εποφελούνται σε μεγάλο βαθμό από ένα βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον. Έρευνες του Πανεπιστημίου Μπάρκλεϊ στο πεδίο της νευροπλαστικότητας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα μυαλά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν ισχυρότερες νευρικές συνδέσεις σε ένα πλουσιότερο μαθησιακό περιβάλλον. Τα μικρά παιδιά βρίσκονται σε μια ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο όσον αφορά το άνοιγμά τους στη νευρική αποτύπωση από εξωτερικά ερεθίσματα. Έτσι, όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ειδικές ανάγκες, επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον. Η μάθηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσω διαφορετικών τεχνικών. Αυτές οι δραστηριότητες κυμαίνονται από ένα παραδοσιακό μοντέλο έως πιο καινοτόμες μαθησιακές πρακτικές. Μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί η ενδυνάμωση και η κοινωνικοποίηση των μαθητών, ακόμα και αυτών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διδακτικές στρατηγικές, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν στην κατανόηση και αντίληψη των μαθητών. Πρώτον, διαμαθητική διδακτική. Η διδασκαλία από συμμαθητές είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για τους μαθητές να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Δεν ωφελεί μόνο τους μαθητές γνωστικά, αλλά και στο να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές τους δεξιότητες. Μέσω της ομαδικής καθοδήγησης μπορούν να ενισχύσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης τους και να κινητοποιηθούν. Η διδασκαλία από όμοιους είναι διμερής διαδικασία και εξίσου επωφελής για τους δασκάλους και τους εκπαιδευόμενους. Διαμαθητική μάθηση. Η διαθεματική μάθηση είναι μια πολύπλευρη διερεύνηση ενός θέματος, όπως αναφέρει και ο Ματσαγούρας στο βιβλίο του.
Με τη συμμετοχή και συντονισμό πολλών γνωστικών αντικειμένων, χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέδια εργασίας και αναπτύσσει πολλές διαφορετικές δεξιότητες, όπως αυτή της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικής επινόησης, συνεργασίας και άλλες. Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αυτή υποστηρίζει τη συνεκπαίδευση όλων των μαθητών σε ένα περιβάλλον ισότιμης συμμετοχής και απρόσκοπτης πρόσβασης στη γνώση. Σε μία διαφοροποιημένη τάξη, τα παιδιά ασχολούνται με διαφορετικό υλικό και συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες, καθώς κανένας τρόπος εργασίας δεν θεωρείται σωστός, με αποτέλεσμα να μην στιγματίζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αξιοποίηση πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Όπως έχει διατυπώσει επανειλημμένα ο Γκάρτνερ, το άτομο αναπτύσσει τουλάχιστον 8 τύπους νοημοσύνης. Σε αντιδιαστολή με την μονιστική θεώρηση της γνώσης, ο Γκάρτνερ την προσεγγίζει ως ένα πολυδιάστατο συνεχές νοητικών και άλλων ικανοτήτων που συντελεί στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Χρήση των TPA. Οι επικοδομητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν τη συνεργατική διερευνητική διδασκαλία με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Η χρήση των TPS στη διδασκαλία συνεισφέρει στην αλληλεπίδραση των μαθητών και του εκπαιδευτικού στην τάξη, στη συνεργατική μάθηση και στην αυτοξιολόγηση. Επικοδομητικές μεταγνωστικές στρατηγικές. Στις μαθητοκεντρικές στρατηγικές διδασκαλίας ανήκουν και οι επικοδομητικές μεταγνωστικές στρατηγικές. Αυτές υποστηρίζουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την αξιολόγηση των διεργασιών απομνημόνευσης, πρόσληψης πληροφοριών και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Συμπεράσματα. Η πραγμάτωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή πρακτικών εξατομικευμένης διδασκαλίας, συνεπικρούμενη από τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές στο σχολείο. Απαιτείται αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, καινούρια στοχοθεσία και αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της συμπερίληψης όλων των μαθητών. Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι η υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλων ευάλωτων εξαρτάται λιγότερο από την εισαγωγή συγκεκριμένων τεχνικών ή οργανωτικών ρυθμίσεων και πολύ περισσότερο από την κοινωνική μάθηση. Ο ιδιαίτερος τρόπος πρόσληψης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αποτελεί πρόκληση για εφαρμογή στην τάξη διδακτικών τεχνικών αποτελεσματικότερων για το σύνολο των μαθητών. Τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, αλλά όλα έχουν μια οργανωτική κουλτούρα που αντιμετωπίζει θετικά την ποικιλομορφία των μαθητών. Είναι πλέον καιρός να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από αναπηρία, φιλή, πίστη, γλώσσα, φύλο ή σεξουαλική προτίμηση, να ζήσουν και να εργαστούν σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα.